Τόσο μεγάλη μνήμη. Δεν μας λες τι έγινε το καλοκαίρι του 2010. Ναι, βρε λαγή, τι έγινε εκείνο το καλοκαίρι. Πάω να καθαρίσω το δίσκο μου που έχει πιάσει σγάρτσα. Φιλάκια, γλυκούλια. Τι είναι? Γιατί όλα αυτά τα νεύρα θα τα βγάλει πάνω σας. Συνηθισμένα τα βουνά. Κουράγιο, Σωκράτη μου. Κοπελιά, να ξέρεις ότι το περισσότερο σκατό το τρώω εγώ από το θείο. Καλή όρεξη. Συγγνώμη, δεν υπάρχει κακή όρεξη, είναι πλεονάσμα. Δύσκολη ερώτηση. Η απόφαση πάρθηκε. Η τύπησα το γουστάρι με τα όσα. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο? Ναι. Πώς είσαι έτσι, ρε βλάκα? Γελάτε, ρε βλάκες, μικρέ. Έτσι και το συνεχίσεις, θα σε βάλω να φάσει 3-1. Θα μου κλάσει. Θα κάνεις ό,τι λέμε και όλα τα tips δικά σου. Όλα, όλα. Όλα. Ξεκινάω. Έλα. Τι είναι αυτό? Ζέσταμα. Ο Θεός της θάλασσας. Όχι. Στα ελληνικά. Ο Θεός δεν είναι πράγμα. Ο Θεός της θάλασσας. Έλα. Ο Θεός της θάλασσας προτείνει τη νέα λαγουδέρα του Αντρέα για το δείπνο, το γεύμα, το γάμο, τη βάπτιση, το μυαλό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να μου απαντήσει αντρίκια. Λέει. Μπομπόλικα. Ναι. Τριχωτά. Ρωτάω. Η στολή μου είναι χαλιά, είμαι σαν τσιρκό. Εσένα θα αρέσει η στολή σου? Πάρα πολύ. Ναι, αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα τώρα σε ζηλεύουνε. Και όχι μόνο σε ζηλεύουνε, σε κουτσομπολεύουνε. Πάρε το δικό μου, ποιο ζηλεύω. Αυτό το πράγμα δεν το τρώω, θα μου κάτσει όλο στην περιφέρεια. Κεφάλια μου, πριν φας, θέλεις μήπως να μας πεις τι έγινε με τον Χριστόφορο? Εγώ πάντως έχω αρχίσει να αμφιβάλλω. Είναι κριτής Μισελέν 100%. Και για μένα ο τύπος έχει τελειώσει οριστικά. Γιατί? Επειδή είναι κριτής Μισελέν? Επειδή είναι μάλλον. Όχι, Θάλια μου. Μη βρωμίζεις το στοματάκι σου. Έτσι και φας αυτό το σουβλάκι, σίγουρα θα βρωμίζει. Εσκάσε πια με αυτό το κολοσουβλάκι. Όπα, όπα, κάτσε ρε, θα τον πάρει τέτοια ώρα τηλέφωνο. Εδώ λέω ότι είναι απόστρατος με προβλήματα υγείας. Έχει δίκιο. Θα του στείλει ένα μήνυμα τότε. Σωστό, παίξε την παλίτσα σου. Γράφω το μήνυμα. Λέγε. Αγαπητέ μου στρατηγέ, μόλις έλαβα το γράμμα σας και θέλω να σε εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις τεράστιες υπηρεσίες. Εγώ, εγώ τη φάση. Τον έχει παρασύρει το γιο μου. Τον πήρε στην αρχή σερβιτόρο, μετά ύπνο στο σπίτι και μετά θα τον. Τι θα τον? Θα τον υιοθετήσει. Α! Πάντως έτσι και γίνει λίγο πιο δραματικό, θα πάω να φέρω τον Παγλαμά. Σταμάτα τις βλακίες. Σταμάτα τις βλακίες. Είναι αβάσταχτος πόνος να χάνεις ζωντανό το παιδί σου. Τερέν, τερέν. Άψερ, δεν βλέπεις τι υποφέρω. Κάτσε να πάρω το στρατηγό. Σιγά μη στο σηκώσει, όλη μέρα τον παίρνεις. Μιλά όμορφα. Τηλεφωνώ σου του πάει. Το ακούω και το νιώθω. Θα το σηκώσεις. Δωδέκα το χέρι του Λάκη, σχηματίσου και σήκωσε το τηλέφωνο. Δεύτερο χέρι του Αντρέα, ετοιμάσου να πλακώσεις σπανιάρες στο Λάκη. Φωτώ Αλέκο και πες κάποιο που να μοιάζει Αλέκο. Καμός θα γίνει. Ίντερνετ, ε. Δεν κακό. Δεν μου λέει ρε μπροντά. Το Μαμαντού ήρθε που ήρθε. Στο ντισιόν. Να κορέψει. Βάσε πόνο ρε. You can touch this. Τα-τα. You can touch this. Ρε τρέχα. Τρέχα ρε γάτε. Λοιπόν, μπροντά. Άσε μη κάνω γραφικό και το σχόλιο. Πάμε Ροχανίδη. Άστρο, έτσι όπως είμαι εγώ τώρα, ούτε εικόνα δεν μπορώ να το κάνω. Είδες, απόλυτο θα μείνει. Έτσι και μείνει απόλυτο, κλείσε εισιτήριο για το πρώτο καράβι για την Ισία. Νο, δεν θέλει. Μιλοκόπη με 200 στο στροφή, μαμά. Ότι δεν είναι μαμά. Εγώ ζαργάνα δεν πήρα ποτέ σοβαρά. Ποτέ σοβαρά. Και πώς έχω μπει στη στροφή του Μιτσούλη με τα όσα. Σε φάση το μάγουλό μου ξύνει άσφαλτο. Σκάει δίπλα μου ο Γιώργης ο Καλογερίνης με το ζήτα το 7,5. Έτοιμος να με περάσει. Εν τω μεταξύ πριν στην ευθεία του είχα ρίξει 3 λεωφορεία του άμπαλου. Θιά, πρέπει να σε κλείσω τώρα. Πρέπει να κλείσω, Θιά. Τι γίνησες ρε Μπαγάσα? Τι είναι αυτό το κλειδί που κάνει τόσο καλό στον κόσμο? Και τι ανοίγει τέλος πάντων? Το ροκανίδι κλάμπρε, μάνα. Το ροκανίδι. Τι λέει ρε μπροντά, θα πάρει το ροκανίδι? Να έρθει το MC Mama κάνει performing show από Πέμπτη μέχρι Κυριακή για να ακούσει το ραπ. Κάνε ντουζ για να μπει μέσα στο κλαμπ. Κάνε ντουζ. Ρε μας τώρα, Πέμπτες με Σάββατα έχω κλείσει να τραγουδάει ο Λεωνάρδος Τσαούλιας με το διαχρονικό καλοκαιρινό χιτάκι του «Σε γλέντισα με γλέντισες, ήταν παχές οι μέλισσες». Ξενερώσει κόσμο. Είναι πιεσμένοι ρε, επειδή έδινε πανελλαδικές. Εσύ δηλαδή όταν έδινες πάνε σε Νεγαλέζι και εσύ ήσουν καλύτερος. Νο, αλλά το Μαμαντού είναι smart. Πέρασε ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο στον Ντακάρ. Αλλά δεν ήσουν να πάει. Καλά, ό,τι να είναι.
Όχι ρε φίλε, όχι. Τι έγινε ρε φίλε. Λέγε reality, μίλα, που είναι η Φαλόν, τρεις μήνες τώρα την ψάχνω, που κρύβεται. Δεν θα της κάνω τίποτα φοβερό, μια μυοπαρακέντηση θέλω να της κάνω για να μάθω ποιον είναι το παιδί. Δεν μιλάς, ε! Τι να πω ρε μπέμπι, αφού κάθε μέρα τέτοια ώρα με πνίγει. Βασικά σήμερα άργησε, γιατί? Έπρεπε να περάσω πρώτα από το ΚΕΠ να κάνω μια αίτηση. Οκ, okay, συνέχισε. Μίλα ρε, που είναι η αφεντική να σου, μίλα γιατί κρατάω και μαχαίρι μα. 3,5 μπουκάλια, 6 πανέρια λουλούδια, 2 πριβέ και ένα τραπέζι που σπάσατε. Δύο λεκάνες που έσπασε, 8,5 μπουκάλια που ήπια και το τραπεζομάντιλο στο τέμπλ που έκαψε. Χρωστά ένα μπουκάλι special, 6 ντουζίνας πιάτας και ένα κακαμπούδιο από το μουρλόγελιο. Όχι ρε Μπρόντα, το μαμαντού έκλεψε το οκτάπους και το έδωσε στο ροκ μπέμπι. Εγώ έκλεψα το τελονιόνιόνιόνιόνιό. Τότε μαμαντού, αν δεν θες να σε καρφώσω, θα πας στη μοίρα την τουσμού και θα της πεις να σου δώσει λίγο απίγανο. Τι να δώσει, το μαμαντού δεν κατάλαβε τίποτα. Αμάρε μαμαντού, δεν ξέρεις τι είναι ο απί. Παναγία μου, πήγε στο σπίτι μου. Σοκρατές, κατά βάθος είσαι Μπρόντα. Μανά, μη μου το κλείνεις εμένα τώρα. Με κοροϊδεύουν όλοι οι φίλοι μου να πούμε με το βλακάκο που φλεξάρατε στην τηλεόραση. Κοροϊδέψε με ρε. Το μένει είναι επιδειξία. Ακούς, ξέρω πάρα πολύ καλά που το πάτε και τι θέλετε να κάνετε, αλλά δεν θα σας περάσει. Η Παυλίνα θα γίνει η μητέρα των παιδιών μου και κανένα από τα παιδιά μου δεν θα το βγάλουμε ζαμπέλα. Ήταν το μαμαντού με το μένει στο ροκανίδι και πήγα ανάμεσα με κόψει το φλέβα του που ήταν κάλια. Τι πράγμα, Παναγία μου, το παιδί μου, πάμε αδερφέ. Και τι γίνει με τα λεφτά μου, το παιδί μου. Αφού μας τα πες τσάμπα ρε άχρηστε. Γαμούτι, πάλι τσάμπα εφομέσον έδωσα. Δεν πειράζει, κλέψει κάμερα. Έλα εδώ ρε που δεν διακλέψει και κάμερα. Μηχανογραφικά σας. Αλλιώς τι. Αλλιώς δεν θέλετε να ξέρετε τι θα γίνει. Ναι ρε, τρέχα, τρέχα ρε γάτες. Λοιπόν, πρώτα, άσε μηχανογραφικό και το σχόλιο. Πάμε ροκανίτι. Άστρο, έτσι όπως είμαι εγώ τώρα, ούτε εικόνα δεν μπορώ να το κάνω. Ειδήσεις, τα γόρια της Φάλων, εγώ ποιος είμαι, υπάρχω! Μένω τις ανάσες σου, όπως μας είπε ο γιατρός. Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου ότι είσαι στο αγαπημένο σου μέρος. Ροκανίδι, γιορτή γιδο μακαρονάδας. Εγώ και η Θάλια και απόψε μαζί μας ο αγαπημένος Αλέξης Λουλουδάκης με τη νέα του επιτυχία. Αγάπη δίμετρη, απειλή ασύμετρη. Λειτουργεί. Μια χαρά λειτουργεί. Το 6 ολόκληρη τη μεσηνία. Εντάξει, σε σχέση με το 5 και το 6, το 4 δεν ακούγεται και τόσο άσχημα. Ναι, αλλά μπορεί να ανέβει κατηγορία. Τι ποσοστό δίνει να πάω να το παίξω? 2,5. Ωραία απόδοση. Εσένα ο τυφώνας θα σε πάει στη Σιγκαπούρη και θα νομίζεις ότι είσαι στη Θήβα. Κοντά δεν είναι τα πράγματα, έτσι. Όντως. Θα πρέπει κάποιο να είναι τρελός για να κυκλοφορεί έξω με αυτόν τον καιρό. Τι λέει, πώς περνάμε? Ο Χριστός και η Παναγία. Πας καθόλου καλά, αγόρι μου? Γιατί βγήκες έξω? Ήθελα να βεβαιωθώ ότι είσαι εντάξει, ρε μωράκι. Όχι μόνο βγήκε έξω, σου φέρε και μια γλάστρα, βρε. Α, δική σας είναι. Την είδα έξω να χορεύει και λέω, κρίμα είναι, μην πάει χαμένη. Καλά, εσείς πριν στο κανάλι δεν σπέρνατε το πανικό να μην βγείτε. Με τον συνεργάτη μας, Μένιο Λεπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την περιφέρεια. Αγοράκι μου, τι γράφεις τόση ώρα? Πες μας τι σου είπαν. Καλύτερα να τα πεις παρά να τα γράφεις. Τώρα φτιάχνω τα μπέλα. Μου είπα να το έχουμε έτοιμο γιατί μπορεί να παίξει. Απασχολήστε τον κόσμο εσείς. Πώς θα μου απασχολήσω, ρε, να αρχίσω να πετάω πορτοκάλια στον αέρα. Παιδί μου, ο κόσμος έχει αγωνία. Θέλει να ξέρει τι σου είπα. Τώρα, μωρέ, έρχομαι. Ένωση, τι είναι αυτό? Αυτό μου είπαν, αυτό έγραψα. Δεν σημαίνει τίποτα. Είμαι πολύ ταραγμένη, δεν μπορώ να πω άλλα. Γεια. Δεν μου λες, σου είπε ο Περιφερειάρχης αν θα είναι κλειστά τα σχολεία. Εδώ κλείνουν για μισό πόντο χιόνι. Για ολόκληρο τη φόνα δεν θα κλείσουν. Όντως, απόψε πάμε. Μου το πεις. Κλειστό το βλέπω και το ροκανίδι. Αλέκο, τι έμαθες, μη με τρομάζεις κι άλλο. Μίλησα με το φίλο μου του Στάδια από την Έμι. Αυτόν που κολλάγαμε μαζί αφήσες τα παλιά τα χρόνια στο Μέτς. Έλα μωρέ, τον άντρα της Μαρίας Σαρατοπούλου. Δεν καταλάβαν ποιος είναι, πες λίγα ακόμα. Το ξάδερφο του Διονύση, ρε παιδί μου. Του συμμαθητή του Αντρέα. Α, ναι, τώρα το... ο γέρος σκέφτεται να σε αφήσει. Σιγά μη με αφήσει και από πάνω ο Μάπας. Ναι, τώρα δεν κάνουμε δουλειά, έτσι το καταλαβαίνεις. Πρέπει να είσαι λίγο πιο δυναμική, να κάνεις λίγο χαμούλη. Ρε παιδί μου, σπάσε τίποτα. Γύρνα το γραφείο ανάποδα, βάλε φωτιά στο κανάλι και μετά πήγαινε στο ροκανίδι να κάνεις ζημιά. Παρεπιπτόντως σήμερα στο Ροκανίδι παίζει Λουκάς Κατελάνος με το νέο του χιτάκι. Φτάνω άγρυπνο Σαμβούργο, ξεφορτώσω τον Κακούργο. Μένιο, μετά από όλα αυτά. Όσο για μένα και τη μάνα σου, ακόμα χειρότερα. Τι θα πει ακόμα χειρότερα, στραβοκοίταξε τη μαμά και έμεινε έγκυο στο λάκι. Χες το αυτό αγοράκι μου και θα ισιώσεις αμέσως. Τι
Τι είναι αυτός ο βάλτος, τι έχεις βάλει μέσα? Αβοκάντο, μπανάνα, μήλο, μέλι, σέλινο, καρότο, μπρόκολο, πιπεριές φλωρίνης. Α, έβαλα και λίγο τζίντζερ. Ο Μανάβης δεν χωράει για τον πλέτερ. Λες να μου ρίξε κάτι στη γίδα. Λες να σου ρίξε κουτουλιά η γίδα. Και μετά την πήγε στο σπίτι και την έβαλε στο κρεβάτι. Αυτό δεν λέω, τι είπα εγώ. Μετά με ρώτησαν για τη Θάλια, τι έχει το κορίτσι και τέτοια. Και εκεί πέρα κουράστηκα και τους λέω, είμαι γιος της Ζαμπέλας και του Αλέκου του Λεπίδα. Και σπάστε. Σωστή κίνηση. Σε καλνίξαν και φύγανε. Κεράσανε και δύο τσιπουράκια που είχαν στο περιπολικό και φύγανε. Γεια μας. Πανταγιά, κύριε Όργανο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, Αμάν, Μένιο, ο περιφερειάρχης δεν είναι αυτός? Ξέρω εγώ. Οι πύρες που είναι. Όταν λες όλοι φάλλον εννοείς και η αδερφή του. Δεν είπε θα σε ξανά προδώσουν, γλυκιά μου. Αχ, με βλέπω να βγάζω νύχια απόψε, Μένιο, κράτανε! Γιατί να σε κρατήσω, παίρνεις μπουκάλι, το σπάς στο τραπέζι και αρχίζεις να θερίζεις καροτίδες. Απλά φυσιολογικά καθημερινά σου. Άραξα. Πάμε να ροκανίδια απόψε να τα σπάσουμε, ρε. Όταν μου έκαναν μπούλινγκ για το χέρι μου και το περπάτημά μου. Τι έκανε τότε, Λεγουδέρα? Χτυπούσε τους δεΐδες στα πισινά? Όχι. Στην αγκαλιά της έτρεχα να παρηγορηθώ. Πω. Αυτό το κραψιέρικο ύφος σου με εκνευρίζει, αφάνταστα. Το ξέρω, μου το έχουν ξαναπεί. Η Λεγουδέρα όμως δεν μου το είπε ποτέ αυτό. Από τι κατάσταση είναι αυτή με τη Λεγουδέρα, τα είχατε? Ήου, με τη μάνα μου. Πω, Σοκράτη, ας σταματήσουμε πια με τις παρομοιώσεις, τις αλληγορίες και τα υπόλοιπα εκφραστικά μέσα. Να σου πω, το πετάμε μετά. Γέλα μαζί μου, βρε κυρά, γέλα μαζί μου, αρχόντισα. Μα στη μεγάλη συμφορά, εγώ είμαι που σε φρόντισα. Όπα και ποιητής ο Μένιος, τώρα το σκέφτηκες αυτό? Όχι, Κύριλλος Τσάπραλης, Ροκανίδη. Αλλά αυτά είναι τραγούδια βγαλμένα από τη ζωή μου, να τα ξέρεις εσύ. Θα βγει η μέρα. Εσύ τα αφεντικά να μας συμπεριφέρονται έπειτα. Εσύ ειδικά μη μιλάς. Εσύ! Γιατί, δεν με συμπαθείς? Όχι, και ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί είσαι κακιά! Εκεί θα το αφήσεις. Έχεις κακία μέσα σου! Έτσι, μπράβο. Έρχεστε! Μελέτη, πάμε τώρα να αποσύρουμε τη μήνυση. Τι λες, Γιολάντα?